Όπως λέει και ο τίτλος της παρέμβασης, θα πούμε κάποια πράγματα, μια πρώτη προσέγγιση σχετικά με την, πρώιμη παρέμβαση. Τι στοιχεία έχουμε για την αποτελεσματικότητά της, πώς και αν παρέχεται σήμερα. Η πρώιμη ανείχνευση και διάγνωση αφορούν στον έγκαιρο εντοπισμό δυσκολιών που μπορούν να επηρεάσουν τη γενικότερη ψυχοκοινωνική εξέλιξη των παιδιών που κινδυνεύουν να εκδηλώσουν νευροαναπτυξιακές διαταραχές, όπως είναι οι διαταραχές αυτιστικού φάσματος, το σύνδρομο Down, η νοητική αναπηρία, οι διαταραχές λόγω ομιλίας, προβλήματα ακοής ή όρασης, αλλά και κινητικές δυσκολίες. Η διαδικασία της πρώιμης ανείχνευσης και διάγνωσης είναι κομβική για τον έγκαιρο σχεδιασμό και την εφαρμογή κατάλληλων προγραμμάτων για την παροχή ιατρικών, κοινωνικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών υποστήριξης. Δηλαδή προγραμμάτων θεραπευτικής παρέμβασης σε όσα περιστατικά μπορεί να γίνει αυτό, προκειμένου να ανατραπεί η διαδικασία της παθογέννησης ή τουλάχιστον να περιοριστούν δραστικά οι αρνητικές συνέπειες της επιγέννησης, να περιοριστεί δηλαδή το ενδεχόμενο βαριάς αναπηρίας. Συγκεκριμένα για την διαταραχή αυτιστικού φάσματος, τα ερευνητικά στοιχεία συνηγορούν πως η προσυμπτωματική διάγνωση ή η διάγνωση σε πρώιμο στάδιο εκδήλωση των συμπτωμάτων και η πρώιμη θεραπευτική παρέμβαση πριν από την ηλικία των 3,5 ετών έχει το μεγαλύτερο αντίκτυπο στην εξελικτική πορεία και πρόγνωση της διαταραχής αυτής. Όπως είναι φυσικό, όλη η επιστημονική κοινότητα συμφωνεί για την επιτακτική ανάγκη δημιουργίας υπηρεσιών πρώιμης διάγνωσης και παρέμβασης. Αν και έχουν γίνει πληθώρα μελετών και ερευνών για τη διερεύνηση των αιτιών, μέχρι σήμερα δεν έχει βρεθεί συγκεκριμένη αιτία για την εμφάνισή τους. Τα τελευταία χρόνια η παρακολούθηση και η ανείχνευση για τη διαταραχή αυτιστικού φάσματος ξεκινάει από την εγκυμοσύνη. Τα ερευνητικά δεδομένα που έχουν προκύψει από τις επιστήμες της αναπτυξιακής ψυχοπαθολογίας, της νευροβιολογίας, της γενετικής είναι πιο αισιόδοξα. Δείχνουν ότι μπορεί να εντοπιστούν στα βρέφη με τη γέννησή τους και στους 12 μήνες να είναι εμφανή τα χαρακτηριστικά της διαδικασίας της παθογέννησης νευροαναπτυξιακών διαταραχών. Ως εκ τούτου, η διάγνωση μπορεί να γίνει με εγκυρότητα από τους 24 κιόλας πρώτους μήνες της ζωής του παιδιού. Παρά τη σημασία που αποδίδεται στην έγκαιρη διάγνωση και παρέμβαση, τα δεδομένα από ανεπτυγμένες καπιταλιστικά χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες υποδηλώνουν ότι τα παιδιά γονέων από μειονοτικά φυλετικά εθνικά υπόβαθρα, τα παιδιά γονέων με χαμηλότερη κοινωνικο-οικονομική κατάσταση, λαμβάνουν ανισότιμη φροντίδα όσον αφορά στον προσυμπτωματικό έλεγχο, την αξιολόγηση, διάγνωση και την παροχή υπηρεσιών. Βασική αιτία είναι οι ελάχιστες δημόσιες υπηρεσίες αυτού του τύπου. Στις περισσότερες δομές παρέχονται μόνο η διάγνωση και κάποιες οδηγίες αντί του ολοκληρωμένου σχεδιασμού της παρέμβασης, της επεξεργασίας δηλαδή του ατομικού προγράμματος στήριξης του παιδιού, ώστε αυτό να είναι προσανατολισμένο ακριβώς πάνω στις ανάγκες και τις ανεπάρκειες ή στις ανάγκες ή τις ανεπάρκειες και στις δυνατότητές του. Επίσης, παρατηρούνται τεράστια κενά στις αρμόδιες δομές και υπηρεσίες που παρέχουν αξιολόγηση και αποκατάσταση. Οι υπηρεσίες αυτές είναι ελάχιστες σε σχέση με τον αριθμό παιδιών που πρέπει να εξυπηρετούν. Ενώ τέλος, σημαντικό παράγοντα έχει αναδειχθεί ότι παίζει η σταθερότητα των μελών της διεπιστημονικής ομάδας, με ό,τι συνεπάγεται αυτό για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Λίγα λόγια για τα ειδικά σχολεία, πώς είναι και πώς θα έπρεπε να είναι. Η πραγματικότητα των ειδικών σχολείων και εδώ στη χώρα μας είναι ότι ποτέ δεν ανοίγουν μαζί με τα άλλα σχολεία, μένουν χωρίς μεταφορικά μέσα και πρόσληψη μόνιμου και εξειδικευμένου εκπαιδευτικού προσωπικού και άλλων ειδικοτήτων. Λειτουργούν επίσης ακατάλληλα κτίρια, όπως εδώ στην πόλη μας, στην περίπτωση του σχολείου στην Πηλαία. Τα ειδικά επαγγελματικά εργαστήρια είναι αφημένα αποκλειστικά στην πρωτοβουλία των ευεργετών και των ιδιωτών. Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, μόλις ένα στα τρία παιδιά καταφέρει να συνεχίσει. Κατά τη γνώμη μας, για να βγουν τα σωστά συμπεράσματα από τις οικογένειες των ατόμων με αναπηρία, από το επιστημονικό και άλλο προσωπικό που απασχολείται στον χώρο, και ανάλογα να καθορίσουμε τις τάσεις και τις επιλογές μας, οφείλουμε το ζήτημα της πρόνοιας και της ειδικής αγωγής να το δούμε σε σύνδεση με τον πολιτικό σχεδιασμό που υπάρχει στην οικονομία, στην ανάπτυξη συνολικά και ποιον αυτή υπηρετεί. Σήμερα, που το επιστημονικό και ειδικό ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτουμε διευρύνεται, οι τεχνικές και επιστημονικές δυνατότητες που έχουμε στα χέρια μας ως κοινωνία μπορούν να δώσουν και λύση και διέξοδο. Εκτιμάται ότι στην Ελλάδα υπάρχουν περίπου 200.000 παιδιά με αναπηρίες. Αυτό αφορά στατιστικά στοιχεία του 2005, τα οποία εκτιμάται ότι δεν έχουν αλλάξει σημαντικά. Ενώ το εκπαιδευτικό έτος 2010-2011, μόνο 24.105 παιδιά με αναπηρίες φοιτούσαν σε σχολεία γενικής εκπαίδευσης.
19.922 σε σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, 4.183 σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 850 παιδιά με αναπηρίες φοιτούσαν σε σχολείο γενικής εκπαίδευσης και λάμβαναν βοήθεια κατά τη διάρκεια του μαθήματος από εξειδικευμένο προσωπικό. Και 7.656 σε ειδικά σχολεία, 3.583 σε σχολεία πρωτοβάθμιας και 4.073 σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αυτά τα στοιχεία δείχνουν ότι εκ των 200.000 παιδιών με αναπηρίες, μόνο οι 31.761 φοιτούν σε κάποιο σχολείο, δηλαδή μόλις το 15%. Σχετικά με το ζήτημα της ένταξης των ατόμων με αναπηρία στο γενικό σχολείο, κανείς δεν μπορεί να διαφωνήσει με τη σχολική ένταξη των ατόμων με αναπηρία. Έχοντας όμως κατά νου ένα εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο έχει αναπτύξει τις κατάλληλες παιδαγωγικές μεθόδους και έχει εξασφαλίσει την λιποτεχνική, κτηριακή υποδομή και το απαραίτητο εξειδικευμένο προσωπικό. Το σχολείο που στοχεύει στην ολόκληρη ανάπτυξη όλων των δυνατοτήτων του ανθρώπου είναι δεμένο με την κοινωνία εκείνη που σκοπός της δεν θα είναι παραγωγή κέρδους για τους λίγους, αλλά η ικανοποίηση των σύγχρονων λαϊκών αναγκών. Στο πλαίσιο της, η εκπαίδευση και η αγωγή των παιδιών με ειδικές ανάγκες και ειδικές μαθησιακές ανάγκες δεν αντιμετωπίζεται ως ευκαιρία, ούτε μετακυλείεται ως ευθύνη στην οικογένεια. Αντίθετα, κατοχυρώνεται ως αποκλειστική υποχρέωση του εργατικού κράτους, το οποίο μεριμνά συνεχώς προκειμένου να αναβαθμίζονται οι δημόσιες δομές και να εξασφαλίζεται εκπαιδευτική, παιδαγωγική και συναισθηματική σταθερότητα για αυτά τα παιδιά, μέσα και από μόνιμο εκπαιδευτικό, επιστημονικό και βοηθητικό προσωπικό κάθε αναγκαίας ειδικότητας, με επαγγελματική διέξοδο και κατοχύρωση της ανεξάρτητης διαβίωσής τους. Λύση και διέξοδος με βάση τις δυνατότητες της εποχής και της κοινωνίας. Είναι λοιπόν η ίδια η κοινωνία μέσω του κράτους της να αναλάβει την κύρια ευθύνη. Λίγα λόγια σχετικά με την πρόνοια στους ενήλικες και τα βήματα στην τεχνολογία, σχετικά με τις εξελίξεις και στον χώρο της αναπηρίας. Υπάρχουν οι μέθοδοι και η τεχνολογία της επαυξητικής και εναλλακτικής επικοινωνίας. Σήμερα υπάρχουν εκπληκτικές δυνατότητες για να αντισταθμίζονται τα ελλείμματα επικοινωνίας από τεχνολογικά μέσα. Μάλιστα, για έναν εκπαιδευτικό, η θεμελίωση της επικοινωνίας με τον εκπαιδευόμενο αποτελεί την πρώτη του προτεραιότητα, αφού είναι αδύνατο να κάνει τη δουλειά. Χαρακτηριστικό είναι τα low-tech συστήματα όπως το PECS, που είναι στον αυτισμό βασικό μέσο πια και αναντικατάστατο, μαζί με άλλα της ίδιας κατηγορίας. Με τα ψηφιακά μέσα όμως πια, το τοπίο έχει αλλάξει εντελώς. Υπάρχουν συστήματα που, όπως γνωρίζετε, που παράγουν εναλλακτική ομιλία, όπως το πασίγνωστο με το οποίο επικοινωνούσε ο Στίβεν Χόκινγκ και αναπτύχθηκε τη δεκαετία του 70. Αυτά τα συστήματα αποκωδικοποιούν την ομιλία τους και την αναπαράγουν ψηφιακά. Σήμερα, ένας άνθρωπος πλήρως καθυλωμένος στο αμαξίδιο, που μπορεί να κινεί μονάχα τα μάτια του, μπορεί να ελέγξει όλο του το σπίτι εφόσον αυτό είναι προσαρμοσμένο. Ακόμα και για σοβαρές πολυαναπηρίες, όπου η εγκεφαλική παράλυση, για παράδειγμα, συνυπάρχει με βαριά νοητική αναπηρία, αυτισμό και άλλα επακόλουθα, μελέτες που κάνουν χρήση μικροδιακοπτών διδάσκουν μεθόδους επικοινωνίας σε άτομα που μέχρι σήμερα δεν μπορούσαν να ζητήσουν ένα ποτήρι με οποιονδήποτε τρόπο. Την ίδια ώρα που ως ανθρωπότητα έχουμε κατακτήσει αυτό το τεχνολογικό επίπεδο, η πραγματικότητα σε ιδρύματα και εδώ της περιοχής μας είναι να στηβάζονται ωφελούμενοι και άτομα με αναπηρία, να έχουμε φρικτά περιστατικά όπως που φτάνουν μέχρι και το θάνατο ωφελούμενων μετά από ξυλοδαρμό. Έχουμε περιστατικά με πυρκαγιές ανεξέλεκτες, οι οποίες προκάλεσαν προφανώς κίνδυνο για αυτά τα άτομα. Έχουμε και στην περίοδο τέλος κατά την πανδημία παραδείγματα όπως τον άνθρωπο, όπως το παιδί που ήταν στο φάσμα του αυτισμού, έχασε τη μητέρα του και για τρεις μέρες κανένας δεν είχε ασχοληθεί, γιατί αυτό το άτομο δεν είχε κανένα τρόπο επικοινωνίας σε πόλη της Βόρειας Ελλάδας. Το ΚΚΕ επεξεργάζεται θέσεις και προτάσεις με άξονα την πλήρη ικανοποίηση των πάγιων αλλά και πρόσθετων αναγκών των παιδιών με αναπηρία και των οικογενειών τους. Γιατί τα χαρακτηριστικά της κοινωνίας και της οικονομίας για την οποία παλεύει στηρίζονται στην κοινωνική ιδιοκτησία στα μέσα παραγωγής, με κεντρικό σχεδιασμό που θα εξασφαλίζει την ικανοποίηση σύγχρονων εργατικών λαϊκών αναγκών, μεταξύ των οποίων οι ιδιαίτερες ανάγκες των παιδιών με αναπηρία σε εκπαίδευση, υγεία και πρόνοια. Σε αυτή τη σοσιαλιστική κοινωνία, τα παιδιά με αναπηρία απολαμβάνουν θετικές διακρίσεις που εξασφαλίζουν την πραγματική ισοτιμία και ένταξή τους στην εκπαίδευση, στον πολιτισμό, στην αναψυχή, στην εργασία
στην πραγματική τους ένταξη στη ζωή. Σε αυτή τη σοσιαλιστική κοινωνία, η πρώιμη διάγνωση και παρέμβαση είναι ευθύνη του κράτους να την παρέχει δωρεάν, μέσα από δομές και υπηρεσίες για το παιδί και την οικογένεια, μέσα από τη λειτουργία του Κρατικού Κέντρου Υγείας, με το Κέντρο Ψυχικής Υγείας και τις υπηρεσίες πρόνοιας και ειδικής αγωγής, που στα πλαίσια τους θα λειτουργεί η διεπιστημονική ομάδα για να συνδυάζει και να συντονίζει όσο το δυνατόν περισσότερες υπηρεσίες υποστήριξης, να επεξεργάζεται το ατομικό πρόγραμμα στήριξης, ώστε να προσαρμόζεται στις ανάγκες και στις δυνατότητες του παιδιού, να υποστηρίζει και να συμβουλεύει την οικογένεια και να βρίσκεται σε διασύνδεση με τις δομές προσχολικής αγωγής και αργότερα στο σχολείο, κατά τη διάρκεια της σχολικής εκπαίδευσης. Και γι' αυτό, αγαπητές φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, τονίζομαι και από αυτό εδώ το βήμα ότι χρειάζεται ισχυρό Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Γιατί ήταν οι κομμουνιστές όλο το προηγούμενο διάστημα που μέσα από τους συλλόγους που συμμετέχουν μπήκαν μπροστά, έδωσαν το χέρι σε κάθε τίμιο αγωνιστή που ήθελε να αντισταθεί, στον χώρο των ατόμων με αναπηρία, των γονιών και των κηδεμών τους, στις υπηρεσίες πρόνοιας και ειδικής αγωγής, συνέβαλαν στην οργάνωση αγώνων, απέσπασαν κατακτήσεις, περιόρισαν τις αρνητικές επιπτώσεις από τα αντιλαϊκά και αντιαναπηρικά μέτρα. Μαχητικά απέδειξαν ότι μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό. Γιατί το ΚΚΕ έδωσε όλες τις δυνάμεις για τη μαζικοποίηση και ενδυνάμωση όλων των κρίσιμων μετόχων πάλης για τη ζωή και το μέλλον του εργαζόμενου λαού γενικότερα, των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους ειδικότερα. Γιατί το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με τις παρεμβάσεις του στο Κοινοβούλιο και στο Ευρωκοινοβούλιο άνοιξε μέτωπο με την αντιλαϊκή στρατηγική κυβέρνηση και Ευρωπαϊκής Ένωσης στον χώρο των ατόμων με αναπηρία. Γιατί κάθε ψήφος στο ΚΚΕ γίνεται στήριγμα των παιδιών με αναπηρία και των οικογενειών τους. Επιστρέφει ως δύναμη και κατατίθεται για την οργάνωση της πάλης. Δεν μεταλλάσσεται. Για να μπορεί να ανοίξει με την πάλη μας ο δρόμος που θα ικανοποιεί όλες τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες και πρωτίστως τις ανάγκες του παιδιού με αναπηρία. Σας ευχαριστώ πολύ.